Και η τάξη των εκμεταλλευομένων είναι εδώ και ζει στο πετσί της την καταπίεση της τάξης των εκμεταλλευτών. Ζούμε τον κίνδυνο του πολέμου που συνεχίζει να έχει τις φλόγες του στην Ουκρανία, αλλά και να φτιάχνει καινούργιες εστίες που πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο. Και που η κυβέρνηση μας βάζει με τα μπούνια για το δίθεν εθνικό συμφέρον, δηλαδή για το συμφέρον των λίγων που ζητάνε να τον υπερασπιζόμαστε πολύ, τώρα με τον ιδρώτα μας και αύριο με το ίδιο μας το αίμα. Ζούμε την ακρίβεια για τα κέρδη των λίγων για έναν πόλεμο που γίνεται για αυτά τα κέρδη. Χιλιάδες νοικοκυριά δεν έχουν καμιά δυνατότητα να ζεσταθούν, ενώ την ίδια ώρα μια χούφτα όμιλη στην ενέργεια και όχι μόνο σκάνε με δισεκατομμύρια κέρδη από αυτή την ακρίβεια. Και όσο η εργατική τάξη και ο λαός γίνονται φτωχότεροι, αυτοί γίνονται πλουσιότεροι. Ζούμε ένα ξεχαρβαλωμένο σύστημα υγείας που με κάθε νόμο, με κάθε μέτρο, με κάθε προϋπολογισμό που ψηφίζεται, απογυμνώνεται όλο και περισσότερο από τις λιγοστές κοινωνικές παροχές που είχε, με κλεισίματα κλινικών, με λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές, με πανάκριβα φάρμακα. Την ίδια ώρα που πλουτίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία, που φυτρώνουν σαν μανιτάρια οι ιδιωτικές μονάδες υγείας. Ζούμε ένα σύστημα εκπαίδευσης με σχολεία, πανεπιστήμια και σχολές μαθητείας που προσαρμόζουν το ίδιο το περιεχόμενό τους στις ανάγκες των επιχειρηματιών, που όλο και περισσότερο απομακρύνουν μαθητές και σπουδαστές από την πραγματική μόρφωση, την ουσιαστική και ολόπλευρη γνώση, που λειτουργούν όλο και περισσότερο σαν παραρτήματα των επιχειρηματικών ομίλων, που κυριολεκτικά σε κάθε βαθμίδα οι γονείς πρέπει να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ζούμε χώρους δουλειάς κάτεργα, που η δημοκρατία βρίσκεται έξω από τις πύλες των επιχειρήσεων, που οι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από αυτούς του 2009, όταν το λάδι, το ψωμί, το τυρί, τα ζυμαρικά, τα πιο απλά και καθημερινά έχουν γίνει 3 και 4 φορές πιο ακριβά, που τα κέρδη ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα και όταν ένας όμιλος απλά βγάζει δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη και όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, προχωράει σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Ζούμε σε μια πόλη που μέχρι να γίνει το μετρό χάλασαν και αποσύρθηκαν τα μισά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Μέχρι να γίνει το flyover θα έχει καταρρεύσει ο περιφερειακός και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες που ήταν ήδη φρακαρισμένες. Σε αυτήν την πόλη που αποζημιώθηκε πριν λίγες μέρες η όμιλη για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, την υποθαλάσσια αρτηρία. Με λίγα λόγια, ζούμε στον καπιταλισμό, σε ένα σύστημα βαρβαρότητας που πνίγει τη ζωή μας σε κάθε πλευρά. Δεν μπορεί αυτό να ήταν το επιστέγασμα των αγώνων κατά της δικτατορίας. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε παλιότερους και σε νεότερους αγωνιστές, σε αυτούς που αρνούνται να παρατήσουν τα όνειρά τους, αρνούνται να μετρήσουν τον πόη αυτών των ονείρων στις αντοχές του συστήματος που ζούμε. Η χρεοκοπία της σοσιαλδημοκρατίας, η πορεία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ, η προδοσία των ονείρων τους από τα κόμματα που ακολούθησαν, έχουν πηγεί την υπόκληση αυτών των κομμάτων στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Τέτοιες μέρες να μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόμμα έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην εμπλοκή της χώρας στα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Ήταν συνδημιουργός της Έλληνο-Αμερικάνικης Συμφωνίας. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι ποτέ η ζωή δεν πήγε μπροστά. Ποτέ καμία κοινωνία δεν προχώρησε. Καμιά αλλαγή δεν έγινε από την υπόκληση στον αρνητικό συσχετισμό, από το συμβιβασμό, από την εγκατάλειψη του αγώνα. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει το φως. Υπάρχουν οι φωλιές νερού μέσα στις φλόγες και είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Με το ΚΚΕ που το σύστημα δεν μπορεί να το βάλει στο χέρι. Με το ΚΚΕ που μόλις προχθές συμπλήρωσε τα 105 χρόνια ζωής και συνεχίζει να είναι εδώ, συνεχίζει να μελετάει την ιστορία του, να βγάζει συμπεράσματα από τη δράση του για να είναι σε θέση να ηγείται στην πάλη της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Το ΚΚΕ που άντεξε και στα βαριά χτυπήματα της καταστολής, στο τουφέκι και το λεπίδι του συστήματος. Το ΚΚΕ που παρόλες τις αδυναμίες
και τα λάθη που ενδεχομένως έκανε δεν πρόδωσε τον ιστορικό του ρόλο και βρήκε τη δύναμη μέσα στην ΙΤΑ ξανά το 1989-90-91 να πατήσει στα πόδια του, να ανακτήσει τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά, να γίνει ένα κόμμα που δεν μπόρεσαν οι σιρήνες της υποταγής να το οδηγήσουν στα βράχια της βαρβαρότητας, ούτε στα λασπόνερα της διαχείρισης. Αγαπητοί λοιπόν συναγωνιστές και συναγωνίστριες, απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε εσάς που σήμερα μπορεί να έχετε επιφυλάξεις, αλλά ξέρετε πως με το ΚΚΕ μπορείτε να βρείτε τη δύναμη, μπορείτε να βρείτε το κουράγιο να πρωταγωνιστήσετε σε νέους αγώνες, που με το ΚΚΕ μπορείτε να παλέψετε ενάντια στο άδικο, γιατί κι εσείς είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, με αυτή που ο λαός έχει μόνο σωτήρα τον εαυτό του. Δεν αξίζει να ζήσετε ξανά τα ίδια και τα ίδια, προσδοκώντας μια αριστερά που και πάλι θα σας το παίξει αριστερή, αλλά στο όνομα του συσχετισμού θα αποδέχετε το ίδιο το τέρας, τον καπιταλισμό, που στο όνομα της ειρήνης επιλέγει να είναι μπλεγμένη στις συμμαχίες που μας οδηγούν στον πόλεμο. Το σύστημα αυτό γίνεται χειρότερο και κάνει όλο και χειρότερα, όπως και τα κόμματα που πάνε να το διαχειριστούν, και αυτά που υπάρχουν ήδη, και αυτά που θα προκύψουν από τις νέες μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε έχει συγκεντρωθεί πολύ πείρα από το 2015 και μετά και είδαμε την τύχη που είχαν όσοι εγκατέλειψαν και τότε το ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν νέους πολιτικούς σχηματισμούς με τις ίδιες κάλπικες συνταγές. Μη χάνετε λοιπόν άλλο χρόνο. Η ελπίδα, η προοπτική είναι εδώ. Είναι στους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτούς. Είμαστε έτοιμοι να πάμε πιο μπροστά για το δίκιο του λαού μας, για το δίκιο της τάξης μας, γιατί απέναντι σε αυτήν μόνο δεσμευόμαστε και για αυτούς θα τα δώσουμε όλα. Γιατί το δίκιο των λαών θα νικήσει. Οι λαοί θα νικήσουν. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Γι' αυτό και είμαστε δίπλα στο λαό της Παλαιστίνης και θα βρεθούμε δίπλα του μέχρι τέλος. Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά της. Καλό αντάμωμα λοιπόν στους μεγάλους αγώνες για να φτιάξουμε τα πιο όμορφα τραγούδια που ακόμα δεν έχουμε τραγουδήσει, για να μας συνοδεύουν οι πανέμορφες μουσικές και οι στίχοι σαν αυτά που θα ακούσουμε σήμερα και θα μας θυμίσουν για ποιο σκοπό τελικά ζούμε και παλεύουμε. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση.